Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσα τον Paris Press επιστρέφει στην γνωστή του ώρα, λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί με το βλέμμα μας στο Σαββατοκύριακο και όλα όσα περιμένουμε να δούμε που θα μας δώσουν τροφή για ανάλυση τις επόμενες μέρες από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας που μετά από αυτό το διάστημα χωρίς αγωνιστική δράση για τους συλλόγους. Εντάξει, είχαμε εθνικές. Καλά ήταν μέχρι ένα σημείο, φτάνει. Έτσι, Γιώργο. Αρκετά. Να επιστρέψουμε στους συλλόγους, να δούμε λίγο τα πρωταθλήματα τι συμβαίνουν, όχι μόνο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε μια εβδομάδα, επαναλαμβάνω, είναι ερχόμενη, η οποία είναι εντός εικόνων γεμάτη για τα ελληνικά δεδομένα, έστω και με τέσσερις ομάδες, τις βρίσκονται στα ημιτελικά του κυπέλου. Πριν βέβαια τα ημιτελικά, θα έχουμε την 26η αγωνιστική, για την οποία τα παράδοξα ξεκίνησαν με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει στήρια για την Ξάνθη και τον κύριο Βασιλιάδη να εκδίδει ανακοίνωση για απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένης. Εντάξει, και, δικαιολογείται. Τι? Δεν αποκλείει τη μεμονωμένη, οπότε εδώ απέκλεισε τη μεμονωμένη τον φίλο του Ηρακλή στην Καλαμαριά. Δεν θα πάει δηλαδή ο φίλο του Ηρακλή, θα πάει δηλαδή την ομάδα στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Απαγορεύεται να πάνε οργανωμένα. Απαγορεύεται να πάνε οργανωμένα, ναι. Αλλά τα ειστήρια, όσοι έχουν ειστήρια στα χέρια τους, μεμονωμένα μπορούν να πάνε στο γήπεδο. Αυτό ουσιαστικά έτσι, για το τυπικό της υπόθεση. Τώρα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Εδώ σου λέω, αυτό είναι χειρότερο. Το θεωρώ χειρότερο. Ξέστη, δε... Να απαγορεύεται στους φίλους του Ηρακλή να πάνε στην Καλαμαριά και μεμονωμένα εκεί. Όχι να σου πω κάτι. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε σε κάθε μία κίνηση λογική. Έστω και αυτή η κίνηση το να απαγορευτεί η παρουσία φιλάθλων της Α ομάδας στην έδρα της Β ομάδας εντός πόλης. Βρίσκω 1% λογική, ακόμα και αν οι δύο ομάδες τα βρίσκουν, ακόμα και αν είναι μέσα στην πόλη και όλα αυτά, ακόμα και... εάν γίνει πριν δοθούν εισιτήρια. Ναι, σωστό. Τώρα πώς είναι δοθεί τα εισιτήρια. Που έχει και πρακτικά να το δει κανείς. Δηλαδή, ναι. 4.500 εισιτήρια... Δηλαδή, δεν προτιμούν 100 λεωφορεία. Προτιμούν 2.500 αυτοκίνητα. Γι' αυτό σου λέω. Ψάχνω να βρω. Δεν εξηγούνται λογικά. Ναι, ψάχνω να βρω κάτι. Γιατί και πάλι σε αυτό το κλίμα, στη λογική, είναι πιο εύκολο δηλαδή η μεμονωμένη μετακίνηση με τα αυτοκίνητα να την υποδεχθεί η αστυνομική διεύθυνση. Προφανώς θα μίλησε του Βασιλιάδη. Είναι εντελώς παράδοξο όλο αυτό. Ας δεκτώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα κατανοώ εγώ, αλλά τα κατανοούν αυτοί που έβγαλαν την απόφαση. Γιατί αλλιώς τα κατανοούν μόνο εκείνοι, όχι κανένας άλλος. Ξέρω εγώ, δεν πρέπει να βγει. Γιατί σε πολλά γήπεδα βλέπουμε απαγορεύσεις, αλλά εφόσον τα εκδοτήρια είναι ανοιχτά, όπως έγινε στο Αγρίνιο, δεν μπορούσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να και πήγαν κάνουν κατάκτηση. Θα τον απαγορεύσουν να πληρώσει τι να μπει στο γήπεδο. Θα φτάσω σε καμιά κακή Παρασκευή, μεσημέρι, να βγάλουμε άλλο τι τύπο μου. Εντάξει, πριν φύγουμε για Σαββατοκύριακο. Ακριβώς έτσι, κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, σε καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει η Ξάνθη, η οποία έχει πολλές απουσίες. Έχει πολλές και σημαντικές απουσίες, αλλά νομίζω και μόνο ο αριθμός, με κανόνα 7 ή 8 ποδοσφαιριστές της Ξάνθης είναι αυτοί που θα απουσιάζουν, δημιουργούν πρόβλημα στον κύριο Ράσταβατς. Έτσι. Μια ομάδα η οποία μαζί, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι από τις ελάχιστες που έχουν τον ίδιο προπονητή σχεδόν από την πρώτη αγωνιστική της περασμένης σεζόν μέχρι τώρα. Σωστό, ναι, σωστή παρατήρηση. Το οποίο δεν είναι και το πλέον εύκολο και δείχνει κάτι. Ένα προπονητή ο οποίος βρήκε τον τρόπο να αξιοποιήσει όσο μπορεί το υλικό της Ξάνθης, να δουλέψει πάνω σε αυτό και να μείνει στην Ξάνθη για δεύτερη χρονιά. Μια Ξάνθη που βέβαια έχει και τα σκαμπανεβάσματά της. Πρόσφατα θυμίζω μια ανακοίνωση που είχε βγει από την Ξάνθη, η οποία έδειξε διάθεση αυτοσαρκασμού και ανέφερε πως η ομάδα μας έχει να βάλει γκολ 6-7 αγώνες, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε την προοπτική να αποκτήσουμε τον Πάτρικ Κουνσότο από το Survivor. Δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη τώρα που διάβαζα ότι έφυγε. Είναι ελεύθερος ο Πάτρικ από το συγκεκριμένο show. Απ' την άλλη, στον ΠΑΟΚ, έτσι πως τα είχε στο μυαλό του Ράσμα Λουτσέσκου, έτσι τα πήγε. Και τι εννοώ. Γνωρίζοντας με βάση το χρονοδιάγραμμα που του δόθηκε από το ιατρικό team, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήξερε πως αυτό το παιχνίδι θα έχει στην διάθεσή του και τον Μάριο Καλντουρί και τον Δημήτρη Πέλκα. Θυμίζω ότι ο ένας στις 24 και ο άλλος στις 27 Φεβρουαρίου τραυματίστηκαν στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ ο Πέλκας στον δεύτερο προημιτελικό με τον Πανιόνιο
και ο Ελκαντουρί στο προηγούμενο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Είχαν τραυματιστεί. Ήταν με τον Άρη στην Τούμπα. Ναι, έχει δίκιο. Με τον Άρη στην Τούμπα είχαν τραυματιστεί και έμειναν εκτός αγωνιστικής δράσης για 4 εβδομάδες. Γεμάτες. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν ο Ράζα Λουτσέσκου δήλωσε ως τιμωρημένο τον Μπίσεσβαρ. Και νομίζω ότι η λογική του ήταν και θα τον βγάλω εκτός από τη στιγμή που είμαι υποχρεωμένος να το κάνω σε παιχνίδι που θα έχω παίκτες στην θέση του, αλλά και θα τον έχω εντός εικόν φρέσκο, δεν θα έχει πάρει έστω 60 λεπτό ή βαριά 90 λεπτό εν ώψη του πρώτου ημιτελικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Γιατί όσο και να λέει ο Ράζα Λουτσέσκου ότι πάντα σκέφτομαι το επόμενο παιχνίδι, δεν μπορεί να μην περνάει το μυαλό το μάτι Τετάρτης που δεν γίνεται. Λογικό είναι. Σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει και την παρουσία του ΠΑΟΚ στο τελικό, έτσι. Όντως, αν αξιοποιήσει την έδρα του όπως το έχει κάνει αρκετές φορές φέτος, ναι. Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, είναι αζητούμενο το αν θα εμπιστευτεί, όχι αν θα εμπιστευτεί, το αποσύρω, αν θα δώσει φανέλα βασικού και στους δύο παίκτες που έχουν ένα μήνα να παίξουν. Δύσκολο το θεωρώ. Και εγώ το θεωρώ δύσκολο. Αν και οι θέσεις στην ενδεκάδα είναι ανοιχτές. Από τη στιγμή που και ο Δημήτρης Λιμιός είναι αμφίβολος και έχω την εντύπωση δεν θα τον πιέσει ο Ράζα Λουτσέσκου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για να τον έχει ως επιλογή στο παιχνίδι της Τετάρτης. Ο Λιμιός, θυμίζω, πριν από μια εβδομάδα την περασμένη Παρασκευή έδωσε παιχνίδι με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, με τη Σλοβακία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και η διάγνωση έδειξε μικρή θλάση. Οπότε είναι ένα θέμα το εάν θα πάει που είναι πιθανό, αλλά όχι τόσο. Έχει πιθανότητα, αλλά όχι τόσο, το να δούμε και τον Ελκαντουρί και τον Πέλκα, δηλαδή τον Ελκαντουρί σε αριστερά και τον Πέλκα ως δεκάρι και τον Ζαμπά στα δεξιά, ή αν θα μπει ένας εκ των δύο. Και το αν θα μπει ένας εκ των δύο, το θέμα είναι από τη στιγμή που μπορούν να παίξουν και ως επιτελική και στα άκρα, το για ποιον άλλον θα ανοίξει η θέση. Υπάρχει ο Ζαμπά, είπαμε, στον άκρο θα είναι ο σίγουρος, έτσι. Και από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή, η άλλη σίγουρη είναι ο Ολιβέρα με τον Σάχοφ. Ή για τον Σάχοφ το έχουμε ερωτηματικό. Αν βγει ο Σάχοφ. Να γίνει. Ο Μίσιτς μετά υπάρχει, έτσι. Αν δηλαδή να παίξει ο Μίσιτς αντί του Σάχοφ και να παίξουν και οι δύο και ο Πέλκας και ο Ελκαντούρη. Ναι, σε αυτό το σενάριο, αν πάμε μετά. Δύσκολο το θεωρώ εγώ. Να καλησπέρισουμε και τον Τάσο Δέρβα, ο οποίος κατάφερε να βρει πάρκινγκ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έτσι. Ήμουνα μάρτυρας σε ένα παρκάρισμα 8 λεπτών μιας γυναίκας, η οποία προσπαθούσε να παρκάρει σε 20 τετραγωνικά μια BMW. Ήθελα να της πω, άσε με να το βάλω να πάω στη δουλειά μου. Άσε με να το παρκάρω ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ο Τάσο αυτή τη στιγμή δεν σας περιγράφει ουσιαστικά το λόγο για τον οποίο ήρθε κόκκινος. Αν το βλέπατε, αν είχατε εικόνα και βλέπατε, δεν θα χρειαζόταν να σας πει τίποτα. Θα σας λέγαμε λοιπόν παρκάρισμα και ότι... Παρκάρισμα στο κέντρο της πόλης. Ναι. Αυτό. Και ότι βρήκε κάποιον οδηγό, δεν έχει σημασία. Έτυχε ότι είναι γυναίκα. Συμφωνώ σε αυτό. Εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να πω τίποτα για παρκάρισμα τη στιγμή που δεν ξέρω να οδηγώ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι δύσκολο. Μηχανή ξέρω να οδηγώ. Ό,τι παρκάρισμα μπορώ να κάνω με αυτή. Δεν μπορώ να κράξω. Κατάλαβε. Δηλαδή. Δεν βγάζω την ρόμα απ' έξω. Απλά σου λέω το λόγο για τον οποίο, γιατί προφανώς, αν πω να μάθω οδήγηση, τον πρώτο καιρό. Θα υπάρχουν και τα θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τάσοι οι οποίοι θα κορνάνουν και θα ανοίγουν το παράθυρο και θα πούν παλικάρι μου, να το παρκάρω εγώ και να κάτσεις εδώ να βάσεις τσίλι στο δικό μου. Βγες στον πάγκο να παίξω. Εύκολα. Coach, βγάλ τον. Αλλαγή. Εύκολα. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για το παιχνίδι της Ξάνθης με τον ΠΑΟΚ και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί ο Ράζα Λουτσέσκου να δομήσει την ενδεκάδα του με δεδομένη την απουσία του Μπίσεσβαρ και η πιθανότητα του Λιμνιού και δεδομένη την παρουσία μετά από ένα μήνα απουσίας από τους αγωνιστικούς χώρους, το συμπληρώνω και αυτό, του Πέλκα και του Ελκαντούρη. Αντιπαρέρχομαι σε αυτούς που ξυνίζουν πολλές φορές, δεν ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί στον Ελκαντούρη. Πίσω ο Ελκαντουρί είναι κλασικός παίκτης που όταν παίζει αρκετοί γκρινιάζουν. Και όταν λείπει, γκρινιάζει. Και όταν λείπει, είναι μερικές φορές που λες. Ναι, χρειάζονταν εδώ. Κυρίως το λέει ο προπονητής του, έτσι. Ναι. Καλά. Επειδή στην εκπομπή την έχουμε κάνει και άλλες φορές από την κουβέντα για τον Ελκαντουρί, όλα ξεκινάνε από το τι θέση είναι ο Ελκαντουρί, τι θέση τον βλέπει ο καθένας που βλέπει τον Ελκαντουρί
τι θέση τον έχει στο μυαλό ο προπονητής και αν δεν τον έχει συγκεκριμένη θέση, τι πράγμα του ζητάει κάθε φορά που του βάζει σε κάποια θέση. Νομίζω ότι δύο πονοκέφαλοι έχουν να κάνουν τον Αλκαντούρη. Αφενός, σε ποια θέση μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα, και αφετέρου, για τους αυτούς που δεν τον πολύ γουστάρουν, μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Δηλαδή είναι και αυτοί που λένε, ναι ρε φίλε, τον έχω βάλει σε όλες τις θέσεις, πού παίζει. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, γιατί πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σε σερία αγώνων, όταν βρει ρυθμό, είναι σημαντικός, κάνει πράγμα, έχει πολύ σημαντική... Είναι πολύ σημαντική, Τάσο, η παράμετρος με οποία τον έθεσες, διότι δύο από τους λόγους που γίνεται πολλή συζήτηση για τον Αλκαντούρη είναι πρώτον, καλώς ή κακώς, τα χρήματα που παίρνει. Γιατί πολλές φορές η προσφορά ενός ποδοσφαιριστή κρίνεται και από τα χρήματα. Είναι άλλο να προσφέρει ένας ποδοσφαιριστής, για παράδειγμα, 10 γκολ, 10 assist και να παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρητικά το λέω τώρα για να καταλάβει κανείς. Γιατί λες, τα πλήρωσα, τα παίρνω. Σωστό. Και άλλο να σου δίνει 3 γκολ και 1 assist και να έχει συμβόλαιο. Είναι 300-400. Εντάξει, με βιογραφικό τέτοιο στην σέρια, νομίζω ότι πληρώνεις και το βιογραφικό σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι δεν είναι. Όχι σε κάποιες, νομίζω στις περισσότερες. Όταν φαίνεται ένα παίκτη ο οποίος έχει 150 παιχνίδια στον καπιτονάτο. Αναλογικά και έτσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, κάποια υπεραξία. Έχει μια πλήρωση, ένα υπάρχει. Υπάρξει. Αυτό πληρώνει το ρωσόσημο που λένε ότι πληρώνει. Όταν οι Ρώσοι παίρνουν παίκτη, εντάξει, το κάθε πρωτάθλημα. Όταν παίρνει από ένα πρωτάθλημα ψηλότερο. Πληρώνει κάτι παραπάνω. Ο Πέλκα είναι καλά όμως. Και ο Πέλκα και ο Αλκαντούρη είναι σε κατάσταση που μπορούν να αγωνιστούν. Έχουν συμμετέχει σε προπονήσεις. Είναι σε κατάσταση που μπορούν να αγωνιστούν. Έχουν βγάλει προπονήσεις. Έχουν παίξει και δύο γωνιακά διπλά. Απλά το θέμα είναι ότι. Η έλλειψη ρυθμού αγωνιστικού. Η έλλειψη ρυθμού. Και έβαλα την αρχή στην συζήτηση και το παιχνίδι της Τετάρτης. Τον Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, τώρα μετά από διακοπή δεν νομίζω ότι. Εντάξει, παίζει κάποιο ρόλο το ότι μετά από τρεις μέρες έχει παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν κόπωση. Κατά πολύ μία το προηγούμενο. Ναι, δεν είναι καταπονημένοι. Εγώ λέω, θεωρώ ότι δεν θα τους δούμε και τους δύο στην δεκάδα. Πιθανόν να δούμε τον έναν για 60 λεπτά και ίσως να δούμε και τον έναν να την καθιστά τον άλλον. Δηλαδή να παίξει ο ένας για 60 λεπτά και ο άλλος το τελευταίο μισάωρο από τους δύο, έτσι ώστε να ακολουθήσει και η επιλογή για το μάτς Τετάρτης. Γιατί νομίζω... να τους βάλει και τους δύο βασικούς και σήμερα και την Τετάρτη υπάρχει ο Μπίσεσβαρ. Οπότε αλλάζουν πάλι τα δεδομένα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα τους δούμε και τους δύο βασικούς. Ο Λιμιός είναι εντάξει, γιατί θα άκουσα κάτι να λες. Όχι, ο Λιμιός είναι αμφίβολος και νομίζω ότι δεν θα τον πιέσει και λόγω της του ημιτελικού. Αυτό λέω εγώ, δεν το λέω βάσει ρεπορτάζ, έτσι. Στο μυαλό μου, με βάση το γεγονός ότι μέχρι και χθες έκανε ατομικό πρόγραμμα. Δηλαδή, να έχει τραυματιστεί την περασμένη Παρασκευή και να μπει να παίξει με μία προπόνηση και την αυριανή που είναι άλλου ρυθμού προπόνηση. Και γνωρίζοντας και τον Λουτσέσκο και το πώς λειτουργεί. Ακριβώς, γιατί μετά από σχεδόν δύο χρόνια παρουσίαση στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει πάνω κάτω το πώς σκέφτεται, το πώς έχει αξιολογήσει το μυαλό τους παίκτες και όλα αυτά. Να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μάλλον θα εκτιμήσει την κατάσταση των Πέλκα Αλκαντούρη ποιος είναι πιο έτοιμος. Όποιος είναι πιο έτοιμος από τους δύο θα ξεκινήσει και θα πάει στα άκρα με Ενρίκη και Ζαμπά. Και στο 70 νομίζω θα δώσει συμμετοχή και σε αυτό που θα αφήσει έξω. Μου φαίνεται πιο λογική. Πιο λογική προσέγγιση. Και έχει να διαχειριστεί και στη μεσαία γραμμή και τον Ολιβέρα και τον Σάχοφ και τον Μίσης, τον οποίο σε κάποιες... Τον κάνεις, δεν τον αναφέρεις καθόλου, ε? Δεν τον αναφέρω καθόλου. Δύσκολο να τον είναι δούμε μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια. Τον έχουμε ξεχάσει κιόλας. Έχει να παίξει δύο μήνες. Ο Κάνιας τελευταία φορά. Πληρώνει, Αντώνη, αυτό που έκανε το Γενάρη. Και αυτό και τον ρυθμό που βρήκε ο Πάου και ο Λουτσέσκου όλο αυτό το διάστημα. Ναι, υπήρχαν κάποια θέματα που παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο με τον. Γιατί είναι αποσαρμογή και όλα αυτά. Με τον Κάνιας. Αλλά νομίζω ότι από κάποιο σημείο και μετά, εάν ο Λουτσέσκου έβλεπε ότι τον έχει ανάγκη, θα τον έβαζε στο. Θα τον επανέφερε δηλαδή μετά τον τραυματισμό του. Νομίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι του Κάνιας ήταν με τον Όφη.
που ήταν τέλη Γενάρη. Εντάξει, όσο υπάρχει ο Μίσιτς και επειδή και ο Μίσιτς είναι για 1,5 χρόνο θα είναι στην ομάδα, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. Λόγος, σε εισαγωγικά. Όπως το λέει ο Αντώνης, δηλαδή αν τυχόν μόνο να πραγματικά χρειαστεί κάποιος, θα γίνει αυτό. Που για μένα είναι, είναι 4 επιλογές και βγάζω τον Κάνιας έξω. Νομίζω ότι ο Ελκαντουρί μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά με τον Ολιβέιρα. Θα ήθελα πολύ να το δω. Να τους δω και τους δύο μαζί. Ως δύο οχτάρια κύριες. Mm-hmm. Και προσφέρει το παιχνίδι πολύ με τη Λαμία, έχω την εντύπωση. Πολύ ποιότητα, πολύ ποιότητα. Το παιχνίδι με τη Λαμία προσφέρεται για τέτοια. Σίγουρα σε τρεξίματα και αγκρέσιμα μακαρίσματα θα έχουμε τέτοιο, αλλά εφόσον ο Πάοκ ούτως ή άλλως δεν παίζει έτσι. Δηλαδή δεν παίζει με εξάρι, ο Λουτσέσκου το έχει τονίσει πολλές φορές. Νομίζω θα ήταν ωραίο να το δούμε. Και γιατί το τονίζει ο Λουτσέσκου, γιατί πολλές φορές του γίνονται ερωτήσεις και σε εκτός συνεντεύξεων συζητήσεις έχει πει ότι πολλές φορές ρωτάτε πράγματα σύμφωνα με το πώς σκέφτεται εσείς, αλλά πρέπει να με ρωτάτε πράγματα σύμφωνα με το πώς σκέφτομαι εγώ. Και ακόμα και αν δεν σας λέω, έχετε καταλάβει πάνω κάτω. Και το λέω αυτό γιατί το συγκεκριμένο κουβάρι έχει ξανακτηλίγεται στο τέλος Αυγούστου, στις αρχές δηλαδή της φετινής σεζόν, όταν και είχε χαρακτηριστικά ερωτηθεί εάν θεωρεί ότι μπορεί να βγει η χρονιά με τους Βέρμπουν, Κάνιας, Σάχοφ και Μαουρίσιο. Και πάνω στο θέμα της παραμονής του χαρίστηκε γιατί τον έδωσε και είχε πει ναι, έτσι το έχω στο μυαλό μου, θέλω να παίζω με συγκεκριμένα, να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι ποδοσφαιριστές μου στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το κάνει για να δικαιολογήσει για παράδειγμα την εντός εικόνα απουσία του Κάνια στην αδρανοποίησή του. Αν και επαναλαμβάνω, όπως είπατε και οι δυο, υπάρχει και ο Μίσης που έχει ουσιαστικά καλύψει αυτό το κομμάτι. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι μπορεί, όχι θεωρεί, αποδεικνύει ότι μπορεί. Γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι, δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο, ναι, το αποτέλεσμα στον τρόπο σκέψης των δικαιών. Ναι, υπάρχουν στιγμές μέσα στα παιχνίδια που θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να παίξει αμυντικά ή να δώσει χώρο ή να πιέσει. Και σαφώς όταν είχε πέρυσι την επιλογή για τον Κάνιας, τον χρησιμοποίησε πάρα πολύ, ήταν των βασικών του. Εντάξει, έδωσε πράγματα, δεν είναι ψέματα αυτά. Έδωσε πράγματα και ειδικά και πέρυσι στον τελικό ήταν πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι και η φουρνιά, οι μεταγραφές του καλοκαιριού του 2016, που ήταν ο Σάχοφ, ο Μάτος, ο Μπίσεσβαρ, ο Κάνιας, 4 και άλλοι 2. Ξέρεις τι, δεν είμαι ποτέ, σε αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ποδοσφαιριστές με αξία. Δεν είμαι ποτέ της άποψης ότι οι παίχτες είναι αυτοί που έρχονται και πιάνουν σαν μεταγραφές. Καμία μεταγραφή δεν πιάνει αν δεν υπάρχει ένα σύνολο στο οποίο σύνολο δημιουργεί υπεραξία σε οποιονδήποτε έρθει. Εγώ, σε εισαγωγικά, να πάω να παίξω τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, θα φανώ λίγο καλύτερος από ό,τι είμαι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι νόμος. Ναι. Το σύνολο και διαχείριση προπονητή στο σύνολο, έτσι, πάνω από. Όπως αντίστοιχα, όσο καλός και αν είναι ο σπόρος, αν το χώμα είναι χάλια, θα τα πιάσει. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Το είναι. Και αντίστοιχα ο μεγάλος. Παραδείγματα πέτρες. Πολλά, έτσι. Και στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο. Μα ήρθαν επίπεδο ποδοσφαιριστές Νάτχο, Νομπόα, Βερμπάτοφ. Ο πρώτος που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ο Νομπόα. Πρώτος. Ένα μου ήρθε ο Βερμπάτοφ. Ποδοσφαιριστές. Αν ήταν η τότε κατάσταση σε μία. Με βάση το πώς λειτουργεί τώρα ο οργανισμός. Σίγουρα θα αποδίδανε και θα του θυμόμασταν. Όχι ότι ήρθανε και δεν ακουμπήσανε. Ο Νάτκο ακούμπησε, πρόλαβε και ακούμπησε. Είναι από τους λίγους, ο Νάτκο είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που 6 μήνες να μείνα στον ΠΑΟΚ. Και για εξάμηνο θυμάμαι έχει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Εγώ να σου πω ότι θυμάμαι τότε πολύ. Το ότι δεν έπαιξε τον τελικό. Αυτό σίγουρα. Όλοι αυτό θυμούνται νομίζω. Θυμάμαι το πρώτο του παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν ή το δεύτερο. Ο τρόπος που σκεφτότανε, δηλαδή η ταχύτητα σκέψη που είχε, το πόσο γρήγορα έπαιζε και δεν τον ακολουθούσανε, που σήκωνε τα χέρια του κάποιες φορές, δηλαδή διαβάζει και λίγο τον παίχτη πώς αντιδράει. Πω, λέω αυτός ο ποδοσφαιριστής, λέω τώρα σκέφτεται μέσα του που ήρθα. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Και αυτή η απίστευτη ηρεμία που είχε, αυτό το. Είναι αυτό που λέμε, σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Ναι, ναι. Εκείνο το διάστημα. Και ήταν σε μια ομάδα η οποία είχε παίχτες, δεν είχε, δηλαδή σαν μονάδες. Είχε πολλές. Ο δηλαδή, Λούκας Στόχο ήταν. Επιθετικά μόνο είχε Λούκας Στόχο.
Αθανασιάδη Σαλπικίδη. Που ναι, ο καθένας στην ηλικία του και στη συγκεκριμένη σεζόν έβαλε μήνυμα από 10 γκολ. Από 20 μέχρι 10. Εντάξει, δηλαδή. Σωστό. Αυτό είναι εντάξει. Όλο το θέμα έχει να κάνει με το σύνολο. Επίσης, μιας και αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους κινήσεις στον ΠΑΟΚ, θυμηθείτε τον Κονσεϊσά όταν ήρθε Γενάρη, τη χρονιά της Σαρδέλας τη λεγόμενη, και τον Κονσεϊσά της επόμενης σεζόν που ήρθαν ο Γκαρσία, ο Κοντρέρας, ο Βιτόλο και στη Γιόλη αυτή η ομάδα, έτσι. Και πάνω από όλους το πλάνο του Σάντος. Ναι. Δηλαδή τον Σάντος δεν τον βάζει σε ίδια κλίμακα σαν διεξίδιο ΠΑΟΚ με τον Μάτος. Ωστόσο, έχει να τον θυμάσαι ότι σε εκείνη την ομάδα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Σταθερά. Η συμμετοχή του ήταν, ναι, ήταν μια σταθερά. Στο σύνολο, αυτό που χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ στο δεξί του μπακ ήταν το 5, το τίμιο 5-6 του Σνάουτσερ. Και το έδινε κάθε φορά. Σε αυτό λοιπόν το σύνολο του τωρινό, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και έχει μάθει να ζει με το 7 ναι, του Μάτος. Και του δίνει τις περισσότερες. Το δίνει και εντάξει, φυσικά. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ εκείνης της, δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ παίζει και πιο επιθετικό ποδόσφαιρο και γενικά έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο τώρα, για 10 χρόνια κοντεύουν να περάσουν. Άλλαξαν πολλά σε 10 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Είναι πολλά πράγματα που έχουν αλλάξει. Άλλαξαν πολλά στο ποδόσφαιρο. Πλάκα, πλάκα. Τι άλλο θα, τι άλλο θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Τι άλλο θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε και χθες λίγο συζητήσαμε για αυτό το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Και ο τίτλος που του έβαλα είναι ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες, αν του έλεγαν να μην παίξουν, μπορεί και να μην παίζανε. Μοιάζει αλλά λίγο με το Ατρόμητο ΣΑΕΚ που είχε γίνει πριν τη διακοπή. Ναι. Παρόμοια κατάσταση. Ναι. Γιατί και εκεί οι δύο ομάδες είναι άδειες. Ο κοινός παρανομαστής βέβαια ο Ατρόμητος, ο οποίος και αυτός από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να, είναι στην, να χτυπήσει την διάδο όπως πίστευε, ή τουλάχιστον είναι κοντά, τέλος πάντων, και αποκλείστηκε από το κύπελο με εκείνες τις δυο ήττες από την, από την ΑΕΚ, και ο Ολυμπιακός, ο οποίος την πρώτη θέση δεν τη βλέπει, η τρίτη θέση δεν τον φοβίζει, απλά πηγαίνει σε ένα τελείωμα σεζόν και μόνο βλέποντας τα ρεπορτάζ ότι η περισσότερη κουβέντα γίνεται με το να δούμε αν θα έρθει κανένα μεταγραφικό όνομα στο προσκήνιο, που τελευταίο ήταν αυτό του, του Βαλμπουενά. Και να δούμε και πώς θα βγάλουμε αυτό πρόσωπο. Γιατί γελάει ο Τάσος. Σ' ακούω. Άκουσα το γέλιο σου. Άκουσα το γέλιο σου. Εντάξει τώρα, από το σχεστή επίπεδο του Βαλμπουενά να έρθει σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Απλά αυτοί έχουν μάθει, λειτουργούν με ένα άλλο κομμάτι έτσι επικοινωνιακό που δεν είναι ο Ολυμπιακός που ήταν πριν κάποια χρόνια που είχε το να παίζω κάθε χρόνο Champions League, σταθερά τα πράγματα, σταθερές επιτυχίες που ήταν και πιο ελκυστικό. Έξυπνο. Απλά έχει, του έχει μείνει αυτό και μπορεί και πλασάρει και χτυπάει. Χτυπάει. Σε εισαγωγικά χτυπάει πόρτες. Είναι πάρα πολύ έξυπνο να πλασάρεις όνομα Βαλμπουενά, διότι και δείχνει στους υπόλοιπους το τι σκέφτεσαι να κάνεις με τα γραφικά, αλλά και προσπαθείς να στείλεις μήνυμα σε ατζέντες που έχουν παίχτες τύπου τέτοιου. Τύπου αγωνιστικού και οικονομικού. Δηλαδή παίκτες που ήταν άλλου επίπεδου και έχουν φύγει λίγο από το επίπεδό τους και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το επίπεδο που βρισκότανε. Βασικά να το εξαργυρώσουν, νομίζω. Να το εξαργυρώσουν, ναι. Ότι, α, αυτή εδώ πέρα σκέφτονται το Βαλμπουενά, για να προτείνω και το πελάτη μου. Σωστά. Απλά νομίζω ότι. Και για πολύ μένα, θυμητό κιόλας, δηλαδή. Αν με ρωτάς ποδοσφαιρικά, θα σου πω ναι, γιατί μην πάει σε κινήσεις τέτοιες παροχημένων ποδοσφαιριστών οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος της δύση της καριέρας τους, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο κίνητο σημαντικό να διεκδικήσουν πράγματα. Ναι, ας πάρει τέτοιους ποδοσφαιριστές. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος έχει τέτοιο. Εγώ θέλω ένα project ποδοσφαιριστών και ένα group που να έχει κίνητρο και να θέλει την, να έχει κίνητρο και θέληση για επιτυχίες. Γιατί ακόμα γι' αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το πόσο γεμάτο είναι ο παίκτης που θα πάρει. Τον Χ. Βαλμπουενά που θέλω να πω βρίσκεται στη δίστη καρδιά. Τι έχει να του δώσει ο Ολυμπιακός σαν κίνητρο για να έρθει εδώ και να δώσει από το 6 ή 7, ας πούμε, να πάει στο 8. Και να ψάξει να δει αν είναι και παίκτης με κίνητρο, αν έχει όρεξη. Δηλαδή στην Μπενφίκα και στην Πόρτο, για ποιο λόγο δεν παίρνουν ποτέ τα 6 ποδοσφαιριστές. Μα αυτό καταδεικνύει ότι οι ομάδες για αυτόν τον λόγο είναι τόσα χρόνια εκεί. Γιατί μονίμως φτιάχνουν καινούριους ποδοσφαιριστές και χτίζουν πάνω στο θέλεις και στο κίνητρο. Και να πεις ότι είναι παίκτης, για παράδειγμα, όπως ο Μαουρίσιο, που βρήκε την ευκαιρία μέσα στο ΠΑΟΚ να φύγει
από τη... αυτό ήταν, το κρύο της Ρωσίας. Ακριβώς. Ήταν και για την δική του καριέρα, νομίζω, ήταν σταθμός η επιλογή του να έρθει εδώ. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν εκεί. Όπως ο Βέρμπλουν. Δύο ποδοσφαιριστές που από αυτούς που μερικοί, όχι, από αυτούς μερικοί του λένε ότι ο Πάουκ τους ξεπάγωσε. Γιατί η κυκλοφορία αυτή η ατάκα, όταν παίρνεις παίχτη από Ρωσία, ότι είναι ο ξεπαγωμένος. Ναι, γιατί φεύγει από τα κρύα. Αλλά ειδικά στο περίπτωση του Μαουρίτσιο του βρήκε μέσα κίνητρο και έπαιξε, απέδωσε. Δεν ήθελε να κάνει κάτι. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και με τον Ολιβέιρα. Που είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι 26 χρονών. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μεγάλο στοίχημα για τον Πάουκ αν θα μπορέσει να τον κρατήσει εδώ και να τον κρατήσει διψασμένο εδώ. Να τον πείσει. Ωραίο θέμα συζήτησης βάζεις. Πριν πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την έναρξη της κουβέντας το πώς θα μπορούσε ο Πάουκ ή πώς μπορεί μια ελληνική ομάδα συνολικότερα να πείσει τέτοιους ποδοσφαιριστές να κατέβουν επίπεδο. Γιατί στο μυαλό της είμαι σίγουρος ότι αυτό σκέφτονται, έτσι. Mm-hmm. Κατεβαίνουμε που πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Ανάλυσε τον Bayer Press. Είμαστε μαζί σας από τις 2 και θα πάμε μέχρι τις 3. Στο διάλειμμα ψάχνει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με τα προβλήματά μας. Να ψάξω εγώ λίγο να δω τι μπορεί να κάνει η Real το καλοκαίρι, πώς θα δώσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γιώργος Παναγιωτίδης να αγχώνεται για το ποιον θα πάρει η Juventus και αν φύγει ο Ντιμπάλα. Ο Τάσος Ζέρβος να λέει ότι δεν γίνεται να τον αφήγει ο Ντιμπάλα. Ο Ντιμπάλα προσφέρει. Μάχη. Κανονική μάχη. Δηλαδή είναι από τις λίγες φορές που τελείωσε το διάλειμμα και λέω: όχι, ρε γάμο. Μια γάνα τα λέγαμε τόσο ώρα. Πάτα το κουμπί το νερ. Εν ολίγης ο Ντιμπάλα πιστεύω ότι. Ας έρθει ο Σαλάχ ή ο Μπαμπέ και ας πάει στο καλό ο Ντιμπάλα. Ας σας προσγειώσω τρόπο στον Ολιβέιρα. Γίνεται πολύ κουβέντα. Ο μέσος φίλος του Πάουκ σκέφτεται, έλα ρε Πάουκ, δώστα και να μείνει ο Ολιβέιρα, να τον κρατήσουμε τον Ολιβέιρα, τον παιχταρά. Μαζί σας. Αλλά. Γιατί έρχεται το αλλά. Η πρώτη κουβέντα. Δεν είναι football manager. Όχι, δεν είναι αυτό. Η πρώτη κουβέντα δεν είναι ότι. Αν έχει ο Πάουκ ή δεν έχει τα λεφτά να δώσει. Γιατί το πρώτο ζητούμενο είναι να θέλει ο Ολιβέιρα να μείνει στον Πάουκ. Για να δώσει λεφτά ο Πάουκ. Αυτό είναι το πρώτο. Και νομίζω ότι πρώτα πρέπει να κινούνται στην κατεύθυνση αυτή. Ξεκινάμε από εκεί. Και μετά τα υπόλοιπα. Το να μπορείς να πείσεις τον έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος στο 26 του μεσούς της χρονιάς ξεβολεύτηκε για να δει τι θα κάνει. Όσο και αν δεν αρέσει αυτό που σου ακούγεται, στο μυαλό μου ο Ολιβέιρα είπε: ας πάω ξεμείνει στην Ελλάδα, να δω τι παίζει εκεί. Μου λένε ότι είναι καλά. Εντάξει, κι άλλοι Πορτογάλοι έχουν πάει. Καλά πρέπει να είναι. Έχω και κολλητό αδερφικό 15 χρόνια μαζί μου που παίζει στον Άρη. Παρέα θα έχω. Καλή ομάδα είναι. Εμπιστοσύνη στον εαυτό μου έχω. Να πάω να παίξω και το καλοκαίρι να δω τι γίνεται. Θέλω να με κρατήσουν αυτοί. Δίνουν λεφτά περισσότερα σε μένα. Γιατί ήδη ο Ολιβέιρα έχει πάρει μπόνους σε σχέση με το συμβόλαιο που παίρνει στην Πόρτο. Θα αλλάξει κάτι στην Πόρτο, μήπως παίζω εγώ, μήπως με δουν και πούν ότι τώρα που τους λείπω. Όλα αυτά είναι στο μυαλό του. Ο φίλος μπορεί να λέει ότι παιχταρά μου είναι εδώ, θα σε έχουμε στα όπα όπα και αυτά. Ναι, ωραία. Καλά είναι αυτά. Αλλά υπάρχει ουσία. Και πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Στο μυαλό του ποδοσφαιριστή. Αν δει ένας ποδοσφαιριστής ότι ξεστεί η ομάδα στην οποία πήγα με τα γραφικά από το μπάτζετ της, μπορεί το μισό να το ρίξει για να με πάρει εμένα. Και έχει ένα καλό ρόστερ. Και το καλοκαίρι θα παίξουμε και να παίξουμε να μπούμε στο Champions League. Και από ό,τι είδα, γιατί μου είπανε, δεν θα παίξουμε με τη τελευταία παιχνίδι με καμιά Μπενφίκα. Θα παίξουμε με μια ομάδα που δεν είναι από τα 7-8 πρωταθλήματα. Μπορεί να έχουμε καλύτερη τύχη, αν το δουλέψουμε. Μπορεί να είμαστε τυχεροί να παίξουμε μόνο 4 παιχνίδια. Παίξουμε τρίτο προκριματικό γύρο και play-off. Να μην παίξουμε για δεύτερο. Πάω εγώ το κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου. Και άμα εγώ αγωνιστώ στα προκριματικά και μετά αποκλειστεί η ομάδα και θέλω να φύγω και δεν μπορώ να πάω να παίξω Champions League σε μια ομάδα που θα με θέλει. Γι' αυτό σου λέω. Πολλά. Είναι πραγματικά το κυριότερο είναι εδώ. Όπως λέγει και ο προθέσεις στο Λίμπερ που έκανε δηλώσεις ο Βιερίνια, να του αρέσει η ζωή εδώ, που από ό,τι λένε του αρέσει, και να μπορέσει το project κυρίως να τον κερδίσει, να τον πείσει. Αυτά το είναι ίδιο τα δύο πρώτα. Να νιώσει ο Ολιβέιρα
και ο κάθε ολιβεραστές του σε τέτοιου είδους περιπτώσεις ότι σε αυτό το project που πάει να μπει στο Μίλου Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία, που θέλει να ξαναπάρει πρωτάθλημα, όλα αυτά, εγώ θα είμαι, αν όχι ο πλέον σημαντικός, ένα από τα βαριά χαρτιά, από τους ηγέτες. Δηλαδή θα έχω πρωταγωνιστικό ρόλο. Ενώ αν γυρίσω στην Πόρτο ή αν πάω κάπου αλλού, θα είμαι στα χαμένα έτσι το ξεκίνημα μια νέα σεζόν. Κάτι άλλο που μπορεί να πει στην κουβέντα είναι ότι μέχρι στιγμής, από τα όσα γνωρίζουμε, δεν έχει προκύψει στον ορίζοντα του Ολιβέρα κάποια ομάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Και είναι και διαφορετικό του. Προς τη λήξη σεζόν, κάνει η σεζόν να ολοκληρωθεί και ιδανικά με double. Αυτό τι έχει γίνει ρε παιδιά τώρα. Εδώ... Τι έχει γίνει. Ναι, κάνω μια παρένθεση. Ξέρετε ότι κάθε φορά που έχουμε την εκπομπή, στα κανάλια που έχουμε εδώ στα monitor, παίζουν τα αθλητικά. Και εδώ τώρα παίζει ο κύριος Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος του ήρθε η μπάλα και μετά το τι έβαλες ρε Βιερίνια που λέγαμε δύο-τρεις εβδομάδες, τώρα τι έβαλες ρε Ρούντι η μπασκετική, έτσι. Εντάξει. Δεν παίρνουν αυτά τα σουτ. Τι είναι τέτοια καμπύλη που λες εκεί. Δεν το πίστευε. Ναι, αυτό που λέμε θα πάει. Θα πάει χλάτς. Θα πάει αέρας. Στο δικτάκι κατευθείαν. Πήγε. Κλείνουν την πάνη. Σε πιστεύουν στον Λιβέρα γιατί τραμμένα με εκεί. Ουσιαστικά αυτή είναι η κουβέντα για τον, για τον Πορτογάλο. Το πώς πάει μπορεί να το πείσει ότι. Ξέρεις τι, όχι μόνο έχω λεφτά λεφτά να τα δώσω για σένα. Και εγώ, σκέφτομαι να δώσω 3-4 εκατομμύρια. Mm. Ότι. Έχω και την προοπτική για σένα. Είσαι σε τέτοια ηλικία που εμείς βασιζόμαστε σε παίκτες 30-32 ετών, που το χρόνο θα είναι 33 και αυτά, και θέλουμε πάνω σου να χτίσουμε. Σε πάρα μου εδώ να προγράψεις ένα τριετές συμβόλαιο, να είσαι σε μια από τις top ομάδες της Ελλάδος, να παλέψουμε να παίξουμε Champions League και να είμαστε, πώς έλεγε ο Γκουζότο, όλοι αρούμενοι. Όλοι αρούμενοι. Όλο το συμβούλιο, όλη η ομάδα. Όλο το πρόεδρο, το προπονητή, το παίκτη, το φίλανδο, όλοι χαρούμενοι. Και εμείς να παίζουμε εκεί που θέλουμε και εσύ να παίζεις εκεί που θέλεις και να φαίνεσαι. Και αν έρθει κάποια στιγμή μια ομάδα να τη πούμε, έλα εδώ παλικάρι μου, αυτό εδώ πέρα είναι. Δώσαμε 12, δώσε 20 και πάρτον. Και είναι μεγάλη υπόθεση. Και το ποσό. Νομίζω ότι είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του τεχνικού διευθυντή. Αν θα το μπορέσει να βρει λύση και σίγουρα αν θα μπορέσει να πει ότι και εντάξει, ότι παίζει δεν μπαίνω ρόλο σε ένα παιχνίδι τύπου 12 εκατομμύρια ευρώ, ότι δεν μπαίνω σε τέτοιο παιχνίδι καν. Και αυτό είναι ένας τρόπος διαχείρισης που να δείξει ότι υπάρχει η διπλωματία και σωστός τρόπος να κλείνουν δουλειές. Κάποιο ρόλο η χώρα καταγωγής ίσως. Ειδοποιότητα. Ναι. Για να τον πείσει πιο εύκολα. Σίγουρα θα παίζει να... ένα ρόλο. Αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι στοίχημα το να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί αν από αυτό βγει κερδισμένος ο ΠΑΟΚ σε μια θεωρητική συζήτηση που την τραβάμε πάρα πολύ, mm-hmm. αλλά το να πάρει τον Ολιβέρ, να τον κάνει δικό του και κάποια στιγμή να τον δώσει, σκεφτείτε λίγο τι ένδεικτη που έχει σε μια φουρνιά ατζέντιδων, το οποίο θα πει: ξέρετε, και εκεί είναι και ο ΠΑΟΚ που και λεφτά δίνει και θα πάμε τον παίκτη μας και, δεν θα τον θάψουμε τον παίκτη μας εκεί. Δεν τον πάμε για να τον παρκάρουμε. Θα πάμε και θα μας δουν. Θα φανούμε. Είναι λεπτομέρειες που στο τελικό απολογισμό παίζουν μεγάλο ρόλο και για το μέλλον. Για πολλά πράγματα. Επειδή ξεκινήσαμε με ΠΑΟΚ και πιάσαμε τον Ολιβέιρα, βλέποντας την αγωνιστική, κάναμε μια μικρή παρόμοια περίπτωση με τον Ολιβέιρα πάντως. Για να το πάμε και στον Άρη, ίσως είναι και αυτό ο Ματέο Γκαρσία σε άλλη αναλογία βέβαια, αλλά σε αναλογία ναι, οικονομική, αλλά ναι, ειδικά για τον Άρη θα είναι πρόκληση να μπορέσει να δώσει ακόμη και το 1,5 εκατομμύριο να κρατήσει, που ξεπερνάει τα στάνταρ του, ναι, να τον αγοράσει και να του δώσουμε τα πολιτική αξία, να τον πείσει ότι μείνει εδώ για αυτό το project, θα είσαι από τους αγωνιστές, θα πάμε στην Ευρώπη. Αν θέλει ο παίκτης, αναλογικά, κάνεις να το δεις ό,τι μπορείς για να το βρεις αυτό, έστω σπαστό κάπως. Να το βρεις, γιατί ξέρεις ότι αν επενδύσεις πάνω σε αυτό θα το πάρεις. Ναι. Το ποδόσφαιρο, αυτά τα χρήματα μπορεί να τα δώσει πίσω εις διπλούν και εις τριπλούν. Και... Ακριβώς. Γιατί ο Άρης έχει έναν πολύ πιο δύσκολο δρόμο, αλλά θα έχει την ευκαιρία του την Ευρωπαϊκή το καλοκαίρι. Έστω με 6 παιχνίδια, έστω με, αν όχι το πρώτο, σίγουρα τα δύο επόμενα ζευγάρια του, στον τρίτο προκριματικό και στα play-off,
να μπορεί να είναι μια ομάδα που δεν φαίνει τόσο τα μέτρα του. Αυτό σκέφτομαι. Αν είσαι τεχνικός διευθυντής στον Άρη, με βάση το ότι η ομάδα βγαίνει Ευρώπη και είναι έκπληξη το γεγονός ότι βγαίνει Ευρώπη, πώς κινείσαι με τα γραφικά? Ποιες είναι οι σταθερές που κρατάς από τον κορμό που έχεις και πού πιστεύεις ότι χρειάζεσαι την οικονομικά, την οικονομικά σπαταλάς το 1 τρίτο από τα χρήματα που μπορεί να πάρεις στα play-off. Mm-hmm. Το 1 τρίτο. Για να είναι μικρή απώλεια αν δεν το καλύψεις. Δεν λέω για τα χρήματα του ομίλου, λέω για τα χρήματα των play-off. Σωστά. Έτσι. Γιατί εκείνη το θέμα να φτάσει στα δύο παιχνίδια. Γιατί στα δύο παιχνίδια θα έχει ήδη ένα μήνα στο γήπεδο και λες, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, φίλε. Δύο μάτς είναι. Μπορεί να μου έρθει μια απογοητευμένη. Έτσι και να μπορέσω εγώ που έχω μπορεί, το θέμα είναι ότι κάπως έτσι και για να φτάσει ο Άρης είναι δύσκολο το μονοπάτι. Θα βρει μεγαθύρια μπροστά του. Επειδή έχει χρόνια να παίξει στην Ευρώπη, έλειπε την πενταετία αυτή που μετράει την τελευταία. Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης επέστρεψαν στην Ευρώπη. Με αποκλείοντας μια σεζόν την Rapid Viennes και την Φενέρ. Και ο Χρήσαμος εδώ, Άρης είσαι. Απλά και εύκολα, πρόκριση ομίλους κατευθείαν ο Χρήσαμος. Παρέμβαση έχουμε. Έτσι πήγε ο Άρης. Αυτό λέω. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Μα αυτό λέω τώρα. Γιατί μου άρεσε, φίλε. Είμαι ο μόνος που έχει κερδίσει μέσα στην Ισπανία. Δεν πες τα αυτά λίγο. Αυτή είναι η εκπομπή που κάνει. Κοσπάει ο Αντώνης και τα λέει. Αυτό ανέφερα τώρα. Ότι έτσι, με εκείνο και το πολύ ωραίο γκολ του Ρουίφ που μας έκανε τον Καρχαρία μετά. Κέρδισε στην Αυστρία. Ναι, την Αυστρία. Ραπίδι, την Αυστρία. 1-1. Την Αυστρία. Όχι, εγώ ήμουν στο Άρης Αυστρία. Στο Αυστρία Άρης ήμουν αλλού. Στο Αυστρία Άρης ήμουν στην Τουρκία. Είχα άλλες υποχρεώσεις. Στο Φενέρ Μπάουκ. Ναι. Και ψάχνεις να δεις εάν οι πόρτες που άνοιξες σε Τουρκία και Σκανδιναβία έχουν να σου δώσουν κάτι ακόμα. Παρόμοιες περιπτώσεις. Όταν λέω παρόμοιες περιπτώσεις, δεν μπορείς να βρεις λαχεία, δεν μπορείς να κάνεις 10 μεταγραφές σωστές. Κάνεις 10 μεταγραφές σωστές, πρέπει να σε Μπαρσελόνα και να πας να πάρεις να αγοράσεις τον Ντελίχτ και το κουτίνιο που πάλι θα πας να δώσεις. Και τον Τιμπάλα που θέλουμε να φύγει από την κυβέρνηση. Θέλετε. Το πρώτο στοίχημα είναι να κρατήσει, αν μπορέσει, τους δύο δανεικούς. Που και ο Ρόουζ από τη μέρα που ήρθε έχει δείξει τι μπορεί να προσφέρει και πόσο μάλλον αν δουλέψει με την ομάδα σε προετοιμασία το καλοκαίρι, δεθεί και με τον παρτενέρ του κέντρου της άμυνας, με το Βέλεθ, αν μείνει έτσι. Και το Ματέο Γκαρσία που είναι το μεγάλο στοίχημα, όπως είπαμε. Ναι, γιατί και οι δύο είναι παίκτες οι οποίοι του έχουν δώσει πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι ποιοτικοί παίκτες που. Νομίζω τώρα στην περίπτωση του Ρόουζ, για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ενώ μεταξύ, δεν είναι μεταξύ σε εισαγωγικά φθοράς και αυθαρσίας, ο Άρης είναι ένα λιμάνι για αυτόν. Δηλαδή θα πρέπει νομίζω να το δει και αυτός ότι εδώ είμαι, πρέπει να μείνω, να παίξω, να στηρίξω. Ναι, το ζήτημα είναι αν ο Ρόουζ με τις εμφανίσεις που κάνει στον Άρη. Mm-hmm. Μπορεί να βρει κάτι καλύτερο στη Γαλλία. Εντάξει. Να επιστρέψει τη βάση του και. Αυτό ακόμη είναι νωρίς βέβαια για να το υπογράψει. Υπογράψει εδώ και θα βρίσκουμε έναν άλλο. Σίγουρα. Το ιδανικό θα ήταν αυτό για τον Άρη, βέβαια. Αυτό είναι το όλο θέμα για τον Άρη. Λοιπόν, είναι 3 παρα 10. Να φύγω να πλακωθείτε την μπάλα. Λοιπόν, ό,τι μπάλα. Τι περίπτωση ποδοσφαιριστή είναι ο Ντιμπάλα? Ο Ντιμπάλα είναι ένας παίχτης από τον οποίο τον περιμένεις να βγει και να κουβαλήσει την ομάδα του και κάθε φορά περίμενε, σε απογοητεύει. Περίμενε. Γιατί το περιμένεις αυτό? Τι είναι γιατί το περιμένεις? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας Αργεντινός να κουβαλήσει την ομάδα του και να παίξει καλά και Ιούνιο ή Ιούλιο. Γιατί του δώσαμε το 10 τον Τελπιέρο? Για πολλούς λόγους. Δεν πάει έτσι. Γιατί το πιστέψαμε. Το γεγονός, όπως ήταν ακριβώς η ίδια περίπτωση και ο Ποκουμπά. Είναι 2-3 ποδοσφαιριστές παράδειγμα. Στην κυβέρνηση έλαμψε όμως. Ναι, στη United. Στην ίδια κυβέρνηση. Γιατί τους φορτώνουν τόσο πολύ αυτό το κομμάτι του ότι πρέπει να πάρεις ομάδες στις πλάτες σου, το οποίο δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αυτό το πράγμα έχει πάθει. Δεν φαίνεται αυτός που μπορεί και αυτός που δεν μπορεί όμως. Περίμενε. Πόσοι ποδοσφαιριστές τέτοιοι υπάρχουν που έχουν παραπεταμένη διάρκεια και δεν κάνουν κοιλιά? Γιατί ο Ποκμπά τώρα δείχνει ότι πραγματικά είναι σε ένα. Έχει τα θέματα του με τον Μουρίνιο εκεί, ο Ποκμπά. Δεν είναι μόνο αυτό. Και πριν τον Μουρίνιο υπήρχε και άλλο προπονητή εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν είναι εύκολο για ποδοσφαιριστές να του χρεώνονται και να έχουν τόσο μεγάλο βάρος όπως να κουβαλήσει του Γιουβέντους. Εντάξει. Δηλαδή, ο Κριστιάνο και ο Μέση
μέχρι να μπορέσουν να κουβαλήσουν στις πλάτες τους τις ομάδες τους, είχαν κοντά τους και άλλους ποδοσφαιριστές που μέσα από αυτό γαλουχηθήκανε και μπορέσαν και φτάσαν σε ένα σημείο που πραγματικά από εκεί και πέρα ήταν έτοιμοι με την προσωπικότητά τους να το διαχειριστούν. Δεν είναι εύκολο, εγώ ξέρω γιατί το λέω. Γιατί σίγουρα δεν είναι κατευθείαν εύκολο, ρίχνουμε τη κατακεραυνόμενη με το τυμπάλα, το μπογκμπά και άλλου φορέ. Έχει πολλέ ευκαιρίε ο τυμπάλα. Εγώ το πιστεύω πολύ ότι τώρα κάνει την κοιλιά του, γιατί ακόμα το μέσα του το χειρίζεται όλο αυτό το κομμάτι. Σιγά σιγά, επειδή είναι ποδοσφαιριστή τη κλάση, θα δείξει ότι θα έχει διάρκεια. Λε και έπρεπε να τοποθετηθεί ακριβώ στη μέση του τραπεζιού. Απ' τη μία, πρόσεξε τώρα. Απ' τη μία. Καταλαβαίνω το. Πώς το θέτει ο Γιώργος Παναγιωτίδης στο θέμα του Ντιμπάλα. Σαν φίλο αυτό του γίγαντος το θέτει. Ό,τι περιμένει. από την άλλη, είμαι της άποψης ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που όταν αρχίζουν να νιώθουν ή τους δημιουργούμε μια συνέστηση ότι τους έχει πλακώσει το εγώ που τους φτιάξανε, δηλαδή εσύ αγόρι μου, εσύ θα βγεις. Εάν ο Ντιμπάλα συμβιβαστεί. Που τους φτιάξανε, ωραίο το είπες αυτό. Που τους φτιάξανε. Δεν είναι ναι, ακόμα όχι, δεν το δικαιολόγησε. Δεν το δικαιολόγησε. Και δεν ξέρουμε αν μπορεί κιόλας. Έτσι πιστεύουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορεί. Δεν είναι κακό να αρχίσει να παίρνει μέσα του, ξέρεις τι. Δεν χρειάζεται να είμαι ο καλύτερος. Πρέπει να είμαι καλός. Ας είναι άλλος καλύτερος. Καλύτερος από μένα. Αυτό όμως. Αν είμαι εγώ αυτός που πρέπει. Αυτό δεν είναι από την μια μέρα στην άλλη. Αν είμαι αυτός που πρέπει, θα υπάρχουν και 5 παιχνίδια τα οποία θα τα πάρω εγώ. Ναι, θα υπάρχουν 20 παιχνίδια τα οποία θα τα πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα που ήρθε στην ομάδα. Ή θα τα πάρει ο οποιοδήποτε φέρνουν στην ομάδα. Δεν χρειάζεται να μπω στον τρυπάκι ή θα είμαι ο καλύτερος στην ομάδα μου ή ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα. Αυτό είναι που τον τρώει κιόλας, ίσως. Ναι. Μαζί σου. Μα εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Ότι υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι παίχτες οι οποίοι πάνε να κάνουν το ξεπέταγμά τους. Να δείξουν ότι αυτοί μπορούν να κουβαλήσουν, αυτή είναι η πρώτη, αυτή είναι η επόμενη μέρα, αυτοί θα γίνουν οι παίκτες που λέμε η τάδε ομάδα του τάδε. Και όταν καταλαβαίνουν δεν μπορούν, δεν συμφάζουν, ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είμαι στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη, από τη δεύτερη μπορώ να πάω στην πρώτη. Αν το παρατήσω δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα πάω ποτέ πουθενά, θα αρχίσω να κυνηγάω συμβόλαια με το όνομά μου. Η πίεση σε αυτές τις ομάδες είναι τρομακτική για τους ποδοσφαιριστές για να μπορέσουν να τη διαχειριστούν. Και όταν είναι στο πρώτο κομμάτι, συνήθως βλέπουμε ότι η πίεση αυτούς τους ποδοσφαιριστές τους κάνει να μειώνουν την απόδοσή τους. Δηλαδή δεν είναι, το φαινόμενο νομίζω είναι πολύ συχνό σε ποδοσφαιριστές που κατευθείαν τους παίρνουν τα social media οι ομάδες επειδή έχουν ανάγκη να δημιουργήσουν ένα τέτοιο μοντέλο. Να τους ρίχνουν την ευθύνη επάνω μιας ομάδας που μπορούν να τις πάρουν στις πλάτες τους χωρίς να εξετάζουν αν τα παιδιά αυτά είναι έτοιμα. Να μπορέσουν να διαχειριστούν τώρα ένα σύλλογο. Τώρα μιλάμε για του Γιουβέντου. Δεν μιλάμε ούτε για την Γκάλιαρη. Όχι, είναι Κριστιανό και Μέση, ούτε όλοι είναι. Εγώ και ο Κριστιανό και ο Μέση, φυσικά, καταρχάς, για να είναι εκεί, είπα να πει ότι μπορούν και διαχειρίζονται την πίεση. Το κύριο. 100-0. Αλλά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, σίγουρα γαλουχηθήκανε μέσα από καταστάσεις, μέσα από το πόσο η διάρκεια στην απόδοσή του και μέσα του το δούλευαν και γύρω του οι άνθρωποι που ήταν. Ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν. Δηλαδή ο Μέση είχε δίπλα τον Τζάβι. Είχε τον Τζάβι, τον Πουγιόλο να ξεκίνησε, τον Ροναλντίνιο. Ναι. Δηλαδή ποδοσφαιριστές που ήταν πρώτα αυτοί και σιγά σιγά ήταν και αυτός κοντά τους. Ο Ντιμπάλα είναι και Αργεντινός. Που οι Αργεντινοί κονιορτοποιούν οποιονδήποτε δεν μπορεί να τους γίνει η Μαραντόνα. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να φύγουν από αυτό το τρυπάκι. Θα μου πει βέβαια σε περίπου 15 χρόνια πιστεύω ότι θα γίνει γιατί θα υπάρχουν πλέον τρεις γενιές που δεν θα έχουν δει του Μαραντόνα. Θα έχει περάσει και ο Μέση. Ναι. Που έχει χτίσει τον μύθο του για αυτό. Θα έχει περάσει και ο Μέση, ο οποίο είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρει κάτι μεγάλο την Αργεντινή, οπότε θα προσγειωθούν και θα καταλάβουν ότι ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να έχουμε ένα Μαραντόνα, χρειάζεται να έχουμε 5 καλούς. Εντάξει, συμφωνώ με τον Άντωνη ότι. Παράδειγμα τώρα, Εγκουαίν. Μα ακύρωσαν εκείνο τον κόλπο τελικό με τη Γερμανία και εγώ με το πληρώνουμε. θα έπαιρνε εκείνο το Μουντιάλ, θα σήκαζαν όλοι. Θα είχαν μεγαλύτερη αξία. Τουλάχιστον επικοινωνιακά και στην άποψη του κόσμου, παίκτες όπως ο Ιγκουαίν, ο Ικάρντι, ο Ντιμπάλα και άλλα πολλά στα Γιώργη Μαρία που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από την Αργεντινή. Να μην στεγνώσω φίλο μου. Να μην στεγνώσω φίλο μου που ήρθε χθες μήνυμα. Ανάσταση. Ανάσταση. Που είστε έφυγε ο Ιγκουαίν. Ανάσταση. Διαβάστηκε, βγάζω. Γιατί λέω δεν έχει να στείλει κάτι άλλο. Μπορεί να κάνει λάθος το Ανάσταση. Από κάτω, πληκτρολογή βλέπω. Τέλος ο Ιγκουαίν από την Εθνική. Ανάσταση. Γιατί τον τελειώσαν εκεί. Αποσύρθηκε. Νομίζω ότι ο ίδιος αποσύρθηκε. Το πήρα απόφαση. Κατάλαβα ότι ας τελειώσω μόνος. Ο Αγκουέρο.
Όχι, ο Αγκουέρο, Αγκουέρο συνεχίζει. Ναι. Δες τώρα πόσο μεγάλα ονόματα, πόσο μεγάλοι παίχτες και τους απομυθοποιούν στην Αργεντινή εντελώς, γιατί αυτό που λέει ο Αντώνης. Ψάχνουν τον επόμενο Μαραντόνα. Επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για αυτό το, ξέρεις, το κλασικό, το Μέση Μαραντόνα και τέτοια, εγώ νομίζω ότι ο Μέση θα αισθανθεί πολύ, εποχή, άλλο το πολύ πιο άνετα και πολύ πιο τέτοια όταν θα καταλάβει ότι δεν θα γίνει ποτέ Μαραντόνα για την εθνική. Μα του. Γιατί να θέλει, ρε. Ακριβώς. Είναι ο Μέση. Είναι ο Μέση. Γιατί να θέλει να γίνει Μαραντόνα. Δεν μπορώ. Σε αυτό μαζί σου, Αντώνη. Σε αυτό με τον Αντώνη. Γιατί να θέλει να γίνει. Ο Ρονάλντο γιατί να θέλει να γίνει. Δεν έχει καμία σχέση, ρε παιδιά, ο ένα. Άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το δεδομένο όλο. Ο ένα το μιλούσε στο τόπι και έκανε ό,τι μπορεί. Από Δευτέρα μέχρι Σάββατο για να μην παίζει και έπαιζε Κυριακή. Τότε μπορούσαν να παίζουν. Και ο άλλος τώρα παίζει, δηλαδή. Τώρα δεν γίνεται. Η φετινή του σεζόν είναι στα 31, του στα 32. Του πόσο είναι ο Μέση. 30... Δεν είναι και κανένα. 37-31. Ναι. 31 στα 32. Ναι. Και η σεζόν που κάνει είναι άσεμη. Και οι μισοί δεν τη βλέπουν γιατί δεν έχουν στο μυαλό του να δουν. Λέει, παιδιά, τι κάνει και ο Μέση είναι πρώτο κόρη τέτοιο στην Ισπανία. Εντάξει, άμα ήταν ο Κριστιάνο μαζί, θα το βλέπανε. Ότι είναι πρώτος. Για τον άνθρωπο, δηλαδή, εντάξει, μιλάμε τώρα για καριέρα με goal assist ανά 80 λεπτά. Σε όλη την καριέρα. Σε παρακαλώ. Άσε μου το. Αλλά το εκεί έχουν και τον Αγκουέρο, η Κάρντι. Τι έχουν μπροστά. Αγκουέρο, η Κάρντι, την μπάλα. Και τις είδαμε στο Μουντιάλ να παίζουν με τον Παβόν και με τον. Κοίταξε, αν είναι να θυσιαστούν κάποιοι για να δημιουργήσουν γκρουπ, κάτι που δεν κάνανε φυσικά, ναι, είναι λογικό. Το θέμα είναι στις εθνικές να μπορείς να δημιουργήσεις γκρουπ. Δηλαδή 11, 13, 13 παιδιά που ξέρουν να παίζουν μεταξύ τους. Αυτοί. Ναι. Αυτοί. Τώρα πάνω σε αυτούς θυσιάσεις έναν δύο. Ευτυχώς που η κουβέντα για την Αργεντινή, την Ινδία, γιατί μπήκε παραδείο, γιατί αν έμπαινε νωρίτερα και αρχίσουμε να θυμόμουν, άρχισαν να έχετε στο μυαλό μου ότι ο προπονητής ήταν ο Σαμπάολι. Εκεί θα. Όλοι δεν έχουμε κολλήματα και θετικά. Διαβάζω όλοι τώρα δεν έχουμε και κολλήματα αρνητικά. Ένα βιβλίο για τη μετάβαση και ένας από τους τέσσερις προπονητές είναι ο Σαμπάολι. Μόλις φτάσω στο Σαμπάολι θα σε ειδοποιήσω για τον τρόπο που. Θα μας φέρεις εδώ το κεφάλαιο να το διαβάσουμε ολόκληρο στην κοπή. Είναι καλός προπονητής. Σε κάποια πράγματα είναι καλός. Δεν έχω πρόβλημα με τον Σαμπάολι ως προπονητή δεν είναι καλός. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το γουστάρω. Μου έχει μείνει στο μυαλό εκείνα τα ξενύχια που δύο φορές έχασε η Αργεντινή τελικό με τη Χιλή. Δεν μπορώ. Δεν την πάω τη φάτσα του. Κατάλαβες. Έχω μάλλον φυσιογνωμικό. Έχω άλλα θέματα με τον Σαμπάολι. Δεν έχω θέμα με τον Σαμπάολι ως προπονητή. Γιατί έκανε μια Χιλή η οποία ήταν εντάξει. Δηλαδή έπαιζε μαζί τη και έλεγε. Πώς θα την κερδίσω. Ακριβώς. Όχι αν θα χάσω. Πώς θα καταφέρω να την κερδίσω, ναι, να τη βάλω πώς θα του φάω αυτού, ρε. Μα σου σαν σίδερα. Πώς θα του φάω αυτού. Που κανονικά ο Σαμπάολι έκανε casting στην Κιχίλη. Ναι, αγρομισή. Από τα πρόσωπα του έβλεπε. Ναι, ναι, του έβλεπε. Και έλεγε, ναι, έλεγε, έχετε παιδιά, μπαίνει η εθνική Αλκατράζ. Μπαίνει η εθνική Αλκατράζ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Πώς γίνεται η Αλκατόλεξη, η Αλκατράζ είναι η τελευταία μας. Εντάξει. Το κατάφερα. Με Τάσο Ζέρβα και εγώ και Γιώργο Παναγιωτήδη δεν φοβάμαι. Πιάσαμε αρκετά θέματα. Ξεκινήσαμε το τι μπορεί να δούμε στο Ξάνθη ΠΑΟΚ. Αναφερθήκαμε λίγο στο project Oliveira και πώς θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το προσεγγίσει. Το παρόμοιο στη δικιά του κλίμακα project Ματέο Γκαρσία για τον Άρη. Και καταλήξαμε στη διαμάχη μας για τον Τιμπάλα και λίγο Γκουαϊν και λίγο Μέση. Και λίγο Σαμπάολι. Και λίγο απ' όλα. Και επειδή με το Σαμπάολι φτάνω στο σημείο βρεσμού. Τέλος. Κλείνουμε το βραστήρα. Δεν είπαμε για Λίβερπουλ τότε να τίποτα, έτσι. Κυριακή, το απέφυγε σαν τον ημάδα. Θα προηγηθεί τότε, θα προηγηθεί ένα μηδέν. Τότε με χάσει 3-1. Η ζωή συνεχίζει. Απλά πράγματα. Η City που παίζει. Η City παίζει αύριο 2.30 με τη Φούλα με εκτός έδρας. Αλλά εντάξει. Στο Κρέβεν κοντά τη. Στεκόμαστε όλοι. Βάζουμε πλάτη με τον Μίτροβιτς. Αυτόν τον καθηγητή του πώς να παίζει ο σέντερφορ πλάτη. Και έχει και Ρώμα Νάπολη το Κυριακή. Πώς να παίζει ο σέντερφορ πλάτη. Είναι καθηγητής. Τα κάνει όλα σωστά. Θα σας ακούει και ο Πρίγιοβιτς τώρα. Θα λέει ποιον αυτόν που έπαιζε αυτός και όχι εγώ. Πού να παίξει ρε Πρίγιοβιτς. Πού να παίξει ρε Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, ο διαιτητής έχει σφίξει το πέναλτι και ο Γιώργος Ζαγόρας θα το εκτελέσει από τις 3 μέχρι και τις 5. Σαν άλλος Φορτούνης θα το στείλει μάλλον. Κατευθείαν, ναι. Μαζί θα τα πούμε την Δευτέρα στις 2 το ανάλυσε τον Περιπρές. Σας εύχεται ένα πολύ καλό και γεμάτο με ό,τι θέλετε, κυρίως αγωνιστικά. Σαββατοκύριακο. Γεια σας.